Η αλήθεια είναι πως διανύουμε τις πρώτες ημέρες του 2021 και στην εκπαιδευτική διαδικασία και σε παγκρίτο επίπεδο επικρατεί μια σύγχυση. Πάμε να δούμε την πρώτη αντίδραση των εκπαιδευτικών στο Ρέθυμνο. Θα συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπό τους, πρόεδρο Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας στο Ρέθυμνο, είναι ο κύριος Στέλιος Ορφανουδάκης. Κύριε Ορφανουδάκη, να σας καλησπερίσω. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά να ευχηθώ. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλή χρονιά και υγεία εύχομαι σε εσάς και τους ακροατές σας. Θέλω μία πρώτη τοποθέτηση. Ακούσαμε αναλυτικά τη Γιώτα Αρχοντάκη, τη συνάδελφο, που μας παρουσίασε τον σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Καταρχάς, να πούμε το εξής, ότι από το ξεκίνημα της πανδημίας και όλο το διάστημα της υγειονομικής κρίσης, η πάγια θέση της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι τα σχολεία να παραμείνουν ανοιχτά και να βρίσκονται μαθητές και εκπαιδευτικοί στο φυσικό τους χώρο, δηλαδή τη σχολική αίθουσα. Το επίδικο όμως δεν είναι τα σχολεία να παραμείνουν ανοιχτά, αλλά και με ποιες προϋποθέσεις θα λειτουργούν, δηλαδή με ποιο πλαίσιο θα εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγιεινή μαθητών, εκπαιδευτικών και όλων των εμπλεκόμενων μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Δυστυχώς, τα σχολεία ανοίγουν όπως ακριβώς έκλεισαν, χωρίς να πάρθει κανένα μέτρο. 2 μήνες τώρα που τα σχολεία είναι κλειστά και λειτουργούσε η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με όλα τα προβλήματα και ζητήματα που υπήρχαν και τα έχουμε αναδείξει, δεν έχει γίνει τίποτα στο κομμάτι που αφορά προϋποθέσεις και ζητήματα που είχαμε βάλει και εμείς οι εκπαιδευτικοί, αλλά και οι επιστήμονες λοιμοξιολόγοι, που έχουν επισημάνει σε δημόσιο λόγο ότι θα πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα. Εδώ να υπενθυμίσω ότι στην αρχή της πανδημικής κρίσης, μέσα στο καλοκαίρι, ψηφίστηκε νόμος για αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα. Επίσης, να γίνει μέριμνα για να αξιοποιηθούν χώροι οι οποίοι είναι αναξιοποίητοι στις σχολικές μονάδες, είτε αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, είτε αίθουσες οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται, για να μπορέσει να γίνει ο διαχωρισμός και η μείωση του αριθμού των μαθητών ένα τμήμα. Αυτό που ζητάμε επίσης είναι η πρόσληψη περισσότερου προσωπικού καθαριότητας στα σχολεία μας, διότι οι συμβάσεις που έχουν ήδη υπογραφεί, που είναι στην καλύτερη περίπτωση 6 ώρες συμβάσεις, σε καμία περίπτωση δεν καλύπτουν την πλήρη λειτουργία όλης της σχολικής μονάδας, που στα δημοτικά ξεκινάει από τις 7 και 4 η λειτουργία του σχολείου με την πρωινή ζώνη και τελειώνει στις 4 η ώρα με τη λήξη του ολοήμερου προγράμματος. Και κυρίως θα πρέπει να γίνουν 2 ακόμα πράγματα. Η πληρότητα στα λεωφορεία με τους μεταφερόμενους μαθητές να πέσει στο μισό, από το 100% που είναι στο 50%, διότι όπως αντιλαμβάνεστε η μετάδοση μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολα σε αυτούς τους κλειστούς χώρους. Και το πιο σημαντικό είναι να γίνουν τεστ ανίχνευσης σε όλα τα εμπλεκόμενα μέλη, δηλαδή μαθητές και εκπαιδευτικούς, και κυρίως λόγω της έντονης κινητικότητας που προήλθε τώρα την περίοδο των... Κύριε Ορφανουδάκη, βέβαια. Εγώ διαβάζω εδώ το σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας. Διαφορετική ώρα έναρξης και λήξης των μαθημάτων, για να μην υπάρξει συνωστισμός. Διαφορετικά διαλύματα και οι μαθητές να χρησιμοποιούν άλλη είσοδο και άλλη έξοδο. Είναι ρεαλιστικό αυτό το πλάνο? Θα σας πω το εξής. Τι γινότανε το προηγούμενο διάστημα στη διαζώσης διαδικασία μέχρι να κλείσουν? Αυτά τα μέτρα τηρόντουσαν μέχρι ένα σημαντικό βαθμό. Η μόνη διαφορά των μέτρων αυτών με την προηγούμενη περίπτωση ήταν η προσέλευση διαφορετικής ώρας των μαθητών, για να μην υπάρχει αυτός ο λεγόμενος συγχροντισμός. Περιμένουμε και εμείς διευκρινήσεις και από το Υπουργείο ή ενδεχομένως και από τις τοπικές διευθύνσεις εκπαίδευσης για το πώς μπορεί να λειτουργήσει όλο αυτό. Θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο να πραγματοποιηθεί το κομμάτι που έχει να κάνει με τη διαφορετική ώρα προσέλευσης και αλλαγής ωραρίου. Διότι σκεφτείτε, μια σχολική μονάδα, ένα δημοτικό σχολείο που είναι 18 θέσιο, δηλαδή έχει 18 τμήματα, πόσες διαφορετικές είσοδους να έχει. Ακριβώς. Είναι δύσκολο να έρθουν 18 τμήματα επί 20 μαθητές στο περίπου. Είναι πάνω από 300 μαθητές, 350 Μάλιστα. μαθητές περίπου. Μάλιστα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό σε ένα διάστημα
μισή ώρα. Δηλαδή θα πρέπει να έρχονται μαθητές από τις 8 παρατέταρτο μέχρι τις 8 και τέταρτο. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν το έχουμε δει ακόμα στην πράξη. Θεωρούμε ότι είναι δύσκολο. Μάλιστα. Κύριε Ορφανουδάκη, θα είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε, να δούμε πώς θα κυλήσει και την άλλη εβδομάδα η διαδικασία. Πάντως, ένα σημαντικό να πω και ένα τελευταίο σχόλιο. Κάτι ανέφερε η συναδέλφισσα σας προηγουμένως σχετικά με τα διαγνωστικά τεστ, τα οποία είναι σε εθελοντική βάση. Εμείς πρέπει τώρα να εκμεταλλευτούμε το χρονικό διάστημα από τώρα μέχρι την έναρξη των σχολείων, δηλαδή ενδεχομένως από την Πέμπτη, από τις 7 του μήνα μέχρι και την Κυριακή, να μπορέσουν να γίνουν δωρεάν διαγνωστικά τεστ στους εκπαιδευτικούς, διότι διαφορετικά, εάν τα τεστ κατόπιν συμπλήρωση στην πλατφόρμα την ηλεκτρονική γίνουν εκ των υστέρων μετά από 10-15 μέρες, ίσως είναι πάρα πολύ αργά. Μάλιστα. Και πολύ φοβόμαστε ότι ο χώρος των σχολείων θα γίνει χώρος. Κύριε Ορφανουδάκη, βέβαια. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή χρονιά και πάλι.